Έτσι και στο χάρτη, ακριβώς από πού ξεκίνησε η Πυρκαγιά, Κώστα μου, έναν τεζαβό την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν λέγαμε εδώ από παράνομο σκυβαλότοπο ότι ξεκίνησε η Πυρκαγιά στο Ψάθι. Ευτυχώς εγκαίρως κατασβέστηκε. Αυτά την Παρασκευή. Και από την ίδια περιοχή ξεκίνησε. Ναι. Ναι, είναι από την περιοχή, την τοποθεσία Ποδιάς. Ναι. Είναι έδαφος μεταξύ Πολεμίου και Δρύμου. Είναι ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησε και ναι. η χθεσινή πυρκαγιά. Κάπου εδώ η οποία τώρα που βλέπουμε. Κατέστρεψε... Ναι, εδώ ναι. κάπου. Είναι, ναι. είναι σε εκείνη την περιοχή από ακριβώς που δείχνεις. Είναι αριστερά από το κημητήριο του Πολεμίου, βγαίνοντας από το Πολέμι και πηγαίνοντας προς το Ψάθι. Από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εκεί είναι παράνομος κυβαλότοπος. Ο ίδιος που ξεκίνησε η πυρκαγιά προχθές την Παρασκευή. Ακριβώς, στην τοποθεσία Ποδιάς. Εκεί κάποιοι ανεγκέφαλοι ανεύθυνοι πέταγαν εκεί διάφορα αντικείμενα στο σημείο. Είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά πριν μια εβδομάδα, την έσβησαν, κατάφεραν να τη σβήσουν. Χθες δεν κατάφεραν και η πυρκαγιά, λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα κάποια αντικείμενα ενδεχομένως για λέει άλλος πως δεν πρόκειται για εμπρισμό, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του ήλιου, έτσι, του καύσωνα, μπορεί να προκλήθηκε εκ νέου η φωτιά. Μπορεί. Και πώς έγινε αυτό, ήταν από περιπολή, αν θέλεις, που εντοπίστηκε αυτή η... Το πυροσβεστικό αεροπλάνο του τμήματος Δασών, το αεροπλανάκι του τμήματος Δασών, το οποίο έκανε περιπολία, είδε την πυρκαγιά, έκανε μία ρήψη και στη συνέχεια έφυγε να πάει να ξαναφορτώσει για να ξανάρθει. Κινητοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες δυνάμεις, τα υπόλοιπα πυροσβεστικά μέσα. Αλλά αυτά τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει σήμερα η Δημοκρατία Κάτια είναι δευτερεύοντα πυροσβεστικά μέσα, έτσι τα χαρακτηρίζουν, διότι δεν είναι η δουλειά τους να σβήνουν πυρκαγιές, δεν είναι πυροσβεστικά, είναι ελικόπτερα για άλλους σκοπούς, τα οποία τοποθετούν αυτούς τους κάδους του ενός τόνου νερού. Το μισό χάνεται στη διαδρομή και το άλλο μισό μπορεί να το πάρει και ο αέρας όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ελάχιστες ποσότητες φτάνουν στη φωτιά και δεν σβήνουν οι πυρκαγιές με τέτοιες ποσότητες νερού. Ναι. Και μέχρι να επιστρέψουν, να πάνε να ξαναγεννήσουν και να γυρίσουν, και αυτό οι κάτοικοι έβλεπαν χθες αυτή την κατάσταση. Ναι. Βάλτε μου ξανά περίμεναν... το χάρτη να δούμε από πού ξέφυγε η πυρκαγιά. Έτσι, έγινε μια ρήψη. Και μετά υπήρξε αυτή η καθυστέρηση που πήγε μετά, να πάρει πάλι να γεμίσει το ελικοπτεράκι αυτό, ναι, και πήγε πάνω προς το Ψάθι. Ναι, η φωτιά κινήθηκε προς το Ψάθι ακριβώς και εκεί έγινε η μεγάλη καταστροφή. Πρέπει να σου πω ότι από τις καταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών από λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης έχουν καταγράψει 14 συνολικά κατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Ναι. Δύο από αυτές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και υπάρχουν τώρα, είναι προς καταγραφή οι ζημιές που έχουν γίνει σε κατοικίες, μεμονωμένες κατοικίες στο Πολέμι και στην Λεμόνα. Ναι. Στη Λεμόνα η πυρκαγιά πέρασε μέσα από την κοινότητα. Προκάλεσε ζημιές σε τώρα έκανε κύκλο ή οι άνεμοι που έπνιαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις ήταν έντονες, έτσι δημιούργησαν νέες αιστείες. Πώς συνέβη αυτό, έκανε κυκλική... Ναι, δημιούργησαν νέες, γιατί κάποιες στιγμές ο άνεμος ήταν δυτικός, κάποιες άλλες στιγμές ήταν βόρειο-δυτικός και αυτό έπαιρνε τη φωτιά δεξιά-αριστερά, υπάρχει καύσιμη ύλη και οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν προχωρούσε η φωτιά ήταν εκεί που ήταν καλλιεργημένες εκτάσεις, και αυτό κρατήστε το, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το στοιχείο. Το γεγονός δηλαδή το ότι όπου υπήρχαν αμπέλια η φωτιά σταματούσε. Και εκεί η περιοχή έχει αμπέλια. Η Λεμόνα σώθηκε γιατί είχε αμπέλια στην περίμετρο της κοινότητας. Υπάρχουν αμπέλια. Και αυτό σταμάτησε την πυρκαγιά, καθυστέρησε την πυρκαγιά σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα προγράμματα που υπήρχαν... Δεν υπήρχε άγρια βλάστηση εκεί, έτσι, για να δώσει τη συνέχεια. Για να επεκταθεί γρήγορα η πυρκαγιά. Μάλιστα. Όπου υπήρχαν καλλιεργημένα χωράφια, η φωτιά σταματούσε ή άλλαζε κατεύθυνση. Δεν προχωρούσε και μπορούσαν εύκολα να παρέμβουν. Επειδή ήταν σε δύσβα τις περιοχές, δεν είχαν πρόσβαση τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα, ανέμεναν μόνο από τα εναέρια. Τα εναέρια δυστυχώς είναι υποτυπώδη αυτά που διαθέταμε μέχρι χθες. Σήμερα η βοήθεια είναι σημαντική που έφτασε από την Ελλάδα. Σήμερα τι γίνεται, υπάρχουν εστίες ενεργές, υπάρχει αναζωπήρωση? Υπήρχε από το πρωί, υπήρχε αναζωπήρωση ξημερώματα. Είχαμε αναζωπήρωση σε δύο μέτωπα. Ναι. Ένα προς το Πολέμι που κατευθυνόταν ανατολικά από το Πολέμι.
και κατευθυνόταν προς την Καλέπια Λετύμπου και το άλλο μέτωπο ήταν προς Αμαργέτη. Σιγόκαιαν αυτά τα μέτωπα χθες βράδυ. Πρέπει να σου πω ότι χθες το βράδυ έδιναν μεγάλη μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, ναι, και έσωσαν κατοικίες, έσβησαν πολλές εστίες, αλλά υπήρξαν και αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς το πρωί δεν πρόλαβαν, επειδή είχε ομίχλη, δεν ξεκίνησαν από νωρίς από τις 5 που φαράζει τα ελικόπτερα ή και τα πυροσβεστικά μέσα, γιατί υπήρχε πυκνή ομίχλη. Αυτό έγινε λίγο αργότερα. Προσπάθησαν μέχρι τις 10 να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά, γιατί μετά τις 10 έχουμε ενίσχυση των ανέμων. Τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Είναι υποέλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Ελπίζουν ότι θα κατασβήσουν και τις τελευταίες εστίες, ώστε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Άνω, τελεία, Κώστα, πάμε ξανά στο Χριστόφ.